Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έχουμε λοιπόν τον Δημήτρη τον Τζακίρη μαζί μας. Δημήτρη, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πώς είσαι? Πώς αντέχεις μακριά από τον ΠΑΟΚ και από το handball? Γενικά το handball είναι η μεγάλη μου αγάπη. Είμαι στο χώρο αυτό 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Από 13 χρόνια τα ξεκινήσαμε σε ένα τουρνουά δημοτικών σχολείων. Και νομίζω είναι λίγο περίεργο το συνέστημα αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που μένεις έξω λίγο, εκτός προπόνησης, εκτός αγώνων, μετά από 20 χρόνια. Είναι η πρώτη χρονιά, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν έκοψα την μπάλα, πριν τη φάω δηλαδή, το πρώτο χρόνο, δύο, ήμουν για φυλακή κανονικά. Δηλαδή είχα κάτι νεύρα, φίλε. Ήμουν έτοιμος να δαγκώσω κανέναν. Δηλαδή δεν μου φεύγει ενέργεια πουθενά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ξεκίνησε οι αγώνες πριν ένα μήνα, εκείνο το Σάββατο, το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Εσύ πώς ήσουν? Πού ήσουν? Το έβλεπες, το άντεχες? Τι γινόταν? Το είδα, φυσικά το είδα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο συνέστημα, γιατί μετά τα 20 χρόνια, όταν φτάνει 4-4.30-5 ώρα το απόγευμα που ήταν η ώρα της προπόνησης, ναι, ψάχνω να δω τι έγινε, τι ώρα είναι, που με πιάνει πάλι το άγχος που με πιάνει τότε. Αλλά σιγά σιγά συνεχίζω την καθημερινότητά μου. Από εκεί και πέρα παρακολουθώ την ομάδα. Μιλάς προφανώς με τα παιδιά? Φυσικά, φυσικά. Δημήτρη, τι έγινε? Είναι επιλογή σου να μείνεις έξω? Αναγκάστηκες? Υπήρχε διαφωνία? Νομίζω ότι μπορείς να μας τα περιγράψεις, γιατί πολλές φορές το συζητήσαμε. Έχουμε και εμείς διάφορα μηνύματα. Γιατί, που είναι, γιατί δεν παίζει, γιατί να μην είναι και ο Τσακίρης σε αυτήν την ομάδα? Μπορεί να απαντήσεις εσύ για το τι συνέβη το καλοκαίρι, βασικά, ή και πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω, θα μας πεις. Βασικά, σας ευχαριστώ που με έχετε εδώ πέρα σήμερα και μπορώ να πω κάποια πράγματα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, δέχεστε μηνύματα. Το αντίστοιχο δέχομαι και εγώ καθημερινά μηνύματα, ειδικά στο Facebook που μπορούν να σε βρουν όλοι. Γίνεται ένας ψιλοπανικός. Γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ πέρα, για να δώσω κάποιες απαντήσεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον κόσμο που ασχολείται με το άθλημα το δικό μας. Γιατί φέτος δεν βρίσκομαι στην ομάδα. Δόξα τω Θεώ είμαι υγιέστατος. Μπορώ να προσφέρω πολλά ακόμα σε αυτόν τον χώρο και ειδικά στην ομάδα που αγαπάω. Και όπως έχω δηλώσει και παλιότερα, είναι η ομάδα που θέλω να κλείσω την καριέρα μου. Και μάλλον την έχω κλείσει δικαιωμένος με την κατάκτηση του τελευταίου μου στόχου, που ήταν να κατακτήσω και κύπελο και πρωτάθλημα μέσα σε μια χρονιά. Ήταν το πρώτο double μαζί με το συνέπεσε με το βόλεϊ. Ναι, ήταν το πρώτο double για την ομάδα, το πρώτο double για μένα. Νομίζω ότι στόχος μου ήταν να κατακτήσω τίτλους. Κατέκτησα κύπελο, κατέκτησα πρωτάθλημα, συμμετείχα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίξαμε με την ομάδα στο Champions League, είδαμε πώς έχουν τα πράγματα σε αυτό το άθλημα και νομίζω ολοκληρώθηκε πάρα πολύ δυναμικά με την κατάκτηση του double που είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Παιχνίδια υψηλής έντασης εκείνα με το 2-0, πλάκα-πλάκα. Φυσικά, όταν... Το καλύτερο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, λένε. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Υπήρχε και τηλεοπτική κάλυψη, ναι, στον αγώνα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Υπήρχαν δύο παρατάσεις, υπήρχαν πέναλτι. Νομίζω όποιος έκατσε και το είδε, χάρηκε πολύ και κατάλαβε ότι το άθλημά μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα αθλήματα. Γι' αυτό που το έπαιζε, πώς ήταν? Γι' αυτό που το έπαιζε ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά εγώ που αποβλήθηκα στην πρώτη παράταση. Άντε κάτσε και δες το εσύ από την κερκίδα, αν μπορείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου, ναι, ναι, για να νικήσουν το παιχνίδι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, νομίζω. Και λες, Δημήτρη, ότι μάλλον εκείνο το παιχνίδι ήταν το τελευταίο της καριέρας σου? Από ό,τι φαίνεται, ήταν το τελευταίο της καριέρας μου με τον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί μια κοινή λύση για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Ασχέτως αν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και ασχέτως ότι κάποιοι γνωρίζουν κάποια άλλα πράγματα και κάποιοι κάποια άλλα. Αυτό που έχει περάσει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι ο Δημήτρης Τσακίρης άφησε το handball και τον ΠΑΟ, γιατί ακολουθεί μια άλλη επιλογή, μια άλλη επαγγελματική επιλογή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έκανα το πιάτσα μεζέ για να έχω μια δική μου δουλειά, όπως έχει κάνει και ο Σταύρος κάποια άρθρα. Τόσα χρόνια δούλευα νύχτα. Το handball πραγματικά δεν μπορεί να σου καλύψει, ναι, τις οικονομικές σου ανάγκες για να
πεις ότι κάνω μόνο αυτό και ζω πλουσιοπάροχα ή μπορώ να ζήσω άνετα τη ζωή μου. Αναγκαστικά πρέπει να βρεις κάποιες λύσεις οι οποίες πρέπει να συμβαδίζουν με το άθλημα που κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις μια δουλειά, ναι, η οποία είναι σε καθημερινή βάση, ένα νορμάλ ωράριο, γιατί ποιος θα σου πει, ποιο αφεντικό θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, φύγε γιατί έχεις προπόνηση. Αναγκαστικά πρέπει να βρεις κάποιες λύσεις. Ή να παίζεις Δευτέρα, τώρα που παίζεις και Δευτέρα. Ή να είναι προπονήσεις το βράδυ που δεν είναι σωστό, ή να προσαρμόσεις τις δουλειές σου πάνω εκεί. Εγώ τόσα χρόνια αυτό έκανα, γιατί αυτό που αγαπάω πραγματικά είναι αυτό το άθλημα. Έχω δώσει τα πάντα για να βρίσκομαι μέσα στα γήπεδα. Και πραγματικά οι δουλειές που έκανα ήταν πάρα πολύ δύσκολες για να μπορέσεις να επιβιώσεις σε ένα επίπεδο όπως αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟ και όπως οι ομάδες που είχα παίξει πιο πριν που πρωταγωνιστούσαν στο πρωτάθλημα. Και πολλά παιδιά σαν και εμένα ακολουθούν αυτά τα χνάρια. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό, γιατί ένας αθλητής ο οποίος τελειώνει τον αγώνα του 10 η ώρα, πιάνει δουλειά στη νύχτα και τελειώνει 9 η ώρα το πρωί και την άλλη μέρα θέλει να ξεκουραστεί και δεν μπορείς να ξεκουραστείς, γιατί στην ουσία είσαι 2 μέρες άυπνος και πρέπει τη Δευτέρα πάλι να πας στην προπόνηση, που δεν έχεις τις αποθεραπείες που έχουν οι αθλητές του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, να έχεις τους φυσιοθεραπευτές σου, να έχεις τα μασάζου, να έχεις όλα αυτά. Να έχεις το Σταύρο να έρχεται να πίνει τα ποτά του εκεί πέρα και να σε κρατάει περισσότερη ώρα και να σου λέει τα δικά του. Και να προσπαθείς δηλαδή και μέσα από αυτό, γιατί όταν είσαι και στη νύχτα και όταν είσαι και σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Είτε χάσει η ομάδα είτε κερδίσει, πρέπει να δικαιολογήσεις κάποια πράγματα και είναι πιο εύκολο να σε βρούνε αυτοί που θέλουν να σε βρούνε, έτσι. Άρα μας λες, Δημήτρη, ότι δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ, όχι για λόγους υγείας, καλά και να χτυπήσει πρώτα απ' όλα. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Μήπως υπάρχει και μια άποψη ότι έχει κάτι. Μια χαρά είσαι. Αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, εντάξει, 2-3 γνώμες ήταν αυτές ότι δεν είμαι καλά, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε μια χαρά. Δεν είναι πρόβλημα το ότι άνοιξες ένα μαγαζί, γιατί ίσα ίσα το έκανες για να το συνδυάσεις. Καλύτερο ωράριο έχει πλέον. Φυσικά, μπορώ να συνδυάσω τις ώρες μου σύμφωνα με τις ώρες της ομάδας. Δεν έχω να λογοδοτήσω σε κάποιον, στον εαυτό μου έχω να λογοδοτήσω. Φαντάσου ότι εκεί που δούλευε, έφευγα εγώ π.χ. 5 η ώρα και ο Δημήτρης είχε άλλες 5 ώρες. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι αυτοί πολύ καλύτερα. Οι δύο λόγοι είναι κάτι άλλο, κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν βοήθησαν να συνεχίσεις φέτος. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήθελα να συνεχίσω την ομάδα, σας το είπα ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Νομίζω ότι μπροστά μου είχα άλλα 2-3 χρόνια σίγουρα γεμάτα και πολύ καλά. Γιατί ένας αθλητής τώρα 32-33 χρονών νομίζω είναι στα καλύτερά του και σωματικά και έχει περισσότερες εμπειρίες, μπορεί να ανταποκριθεί. Κακά τα ψέματα, φέτος το πρωτάθλημα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές το επίπεδο έχει πέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα οι συζητήσεις που γίνανε με την ομάδα βρήκαν μπροστά τους μονόδρομο, γιατί έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν. Όπως γνωρίζεις, τον εραστικό αθλητισμό οι ομάδες σε εισαγωγικά σε δεσμεύουν, ειδικά στο handball που δεν υπάρχουν μεταγραφές, που φέτος για πρώτη χρονιά υπάρχουν μεταγραφές το Δεκέμβριο και μπορείς να πας κάπου αλλού, και αναγκαστικά παίρνεις εσύ τηλέφωνο, όσο παράξενο και σαν να σας φαίνεται, παίρνεις εσύ τηλέφωνο για να ρωτήσεις, θα είμαι στην ομάδα φέτος, με θέλετε, να ψάξω να βρω κάτι άλλο. Δηλαδή όταν τελειώνει το πρωτάθλημα τέλη Μαΐου, μία χρονιά επιτυχημένη, και η συζήτηση που γίνεται για το πρόσωπό μου θα μιλήσω, 21 Ιουλίου, μετά 2 μήνες, χωρίς να ξέρω εγώ τι θα γίνει, θα είμαι στην ομάδα, με θέλουνε, είμαι ακόμα καλός, μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις της. Δεν μας έχουν μαζέψει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να μας πούν 5 πράγματα. Να μας βγάλουν όλους μαζί σαν ομάδα, να πάμε να φάμε ένα φαγητό. Ας τον πληρώσουμε και από την τσέπη μας, να είμαστε όλοι μαζί. Να μας πούνε, ξέρετε κάτι, παιδιά, αυτά είναι τα δεδομένα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Προχωράμε. Δεν ήρθε κανείς να μας πει τίποτα. Ασχέτως αν λέμε, ρε Σταύρο, ότι γίνονται κάποιες κινήσεις ή από εσάς ή από κάποιους άλλους για να βγάλετε την ομάδα να την ευχαριστήσετε. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό μόνο. Να κάνεις εσύ κάποιες κινήσεις για να βγούμε έξω σαν ομάδα. Μένα με καλύπτει όταν η διοίκηση θα έρθει να μου δώσει το χέρι και θα μου πει μπράβο ρε μάγκα, ήταν επιτυχημένη χρονιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δεν παίζουμε για τα χρήματα.
Εμείς παίζουμε για αυτό το πράγμα. Να έρθει ένας και να μας πει μπράβο, ρε φίλε, μας έκανες περήφανος. Ο Ιβάν Σαββίδης. Φυσικά. Ήρθε. Φυσικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο άνθρωπος που είναι στην ΠΑΕ, είναι στο ποδόσφαιρο, μας κάλεσε η σουίτα του, μας ευχαρίστησε. Πήγαμε στο γήπεδο. Έρχονται ο κόσμος και μας πιάνει το χέρι και δακρυσμένος πραγματικά. Δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω. Ευχαριστώ για τη χαρά που μας δίνεις, μου λέει ένας κύριος 60 χρονών. Και αυτοί που είναι στη διοίκηση δεν μας λένε ένα μπράβο. Και ο κόσμος νομίζει άλλα. Νομίζει άλλα ο κόσμος. Νομίζει ότι το handball παίρνει τα πρωταθλήματα γιατί όλα τα προβλήματά του είναι λυμένα. Κάνει λάθος αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ στο handball, αν δεν είχε αυτούς τους παίχτες που έχει να βάζουν πλάτη στα προβλήματα της ομάδας, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ομάδα έχει παίξει απλήρωτη μισό χρόνο και έχει πάρει πρωτάθλημα. Πέρυσι, αυτή η σεζόν. Όχι, τα τελευταία δύο χρόνια στις πληρωμές ήταν εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο οι πληρωμές. Και όταν λέω πληρωμές, μη φανταστεί ο κόσμος ότι παίρνουμε κάποια χρήματα τα οποία μπορούμε να ζήσουμε. Οι βενζίνες και τα λειτουργικά μας είναι. Δηλαδή, μια ομάδα στο ρουχισμό δεν σου δίνει παπούτσια και ένα παιδάκι έρχεται να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα και πρέπει το ελάχιστο που πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη να δώσει 100 ευρώ. Πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά που δίνουν στην ομάδα δύο μπλουζάκια και δύο φόρμες και δύο στολές? Πηγαίνουμε να παίξουμε σε εκτός έδρας παιχνίδια και δεν έχουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο να του δώσουμε μια φανέλα και τυπώνουμε μόνοι μας? Ή στην προπόνηση δεν υπάρχουν νερά? Λέγε, ρε Σταύρο. Τι να πω, εγώ τι μπορούσα για τα νερά το κάνω. Δηλαδή περιμένουμε τώρα ο Σταύρος να μας φέρει νερά, ή ο ένας να μας φέρει φαρμακείο, ή ο άλλος να μας φέρει τέιπ που πρέπει να βάλουμε στα δάχτυλά μας. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρει και ο κόσμος. Όλα αυτά τα προβλήματα σε χάλασαν, σε απομάκρυναν, ή τα λες για να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα? Τα λέω αυτή τη στιγμή να ξέρει ο κόσμος τι έρχεται και βλέπει. Πάντα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν βγήκα να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ο καθένας με τις δυνατότητες που έχει. Με καλή διάθεση. Με καλή διάθεση. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το άθλημά μας. Αυτό μας δίνουνε. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Με στεναχωρεί πολύ που σαν αθλητή δεν με σέβονται. Με στεναχωρεί πολύ που με κοροϊδεύουνε. Η κοροϊδία δεν μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τα λεφτά, ούτε να είμαστε στη χλίδα, ούτε να έχουμε αυτά που έχει ένας ποδοσφαιριστής. Μάθαμε στα λίγα και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα πιο λίγα. Αλλά όταν υπάρχει μια κοροϊδία, εγώ σαν Δημήτρης δεν τη δέχομαι. Και αυτή τη στιγμή, φέτος εγώ από τον ΠΑΟΚ ήμουν ελεύθερος, γιατί συμπλήρωσα τα 32 χρόνια της ηλικίας μου, ήμουν ελεύθερος και κανείς δεν ήρθε να μου πει. Δηλαδή εγώ με το χέρι στην καρδιά θα μπορούσα να πάω σε μια άλλη ομάδα που είχα προτάσει να πάω σε άλλη ομάδα. Και περίμενα τον ΠΑΟΚ να μου πάρει τηλέφωνο. Γιατί γουστάρω να παίζω στον ΠΑΟΚ. Πόσο χαζό ακούγεται για έναν αθλητή, άμα ρωτήσει έναν αθλητή του ποδοσφαίρου και σου πει ότι δεν με πήρε τηλέφωνο, πάω αλλού, θα φύγει αλλού. Είναι επαγγελματίας. Και εμείς περιμένουμε να μας πούνε αν θα είμαστε στην ομάδα ή δεν είμαστε. Και όταν γίνονται κάποιες συζητήσεις και λέμε ότι ναι, θέλουμε να είμαστε στην ομάδα και υπάρχουν κάποιες οφειλές από την περσινή χρονιά, στην οποία βάζουμε το χέρι οι ίδιοι στην τσέπη. Δεν είναι οφειλές ότι δεν μας δώσαν πριν. Εντάξει, να ξέρει και ο κόσμος, δεν έχουμε πάρει πριν ποτέ. Αλλά βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να δώσουμε, για να βάλουμε πάλι πλάτη στην ομάδα. Και μας λένε, εντάξει, οκ, okay, δηλαδή αν δεν στα δώσουμε, τι θα γίνει? Αυτή η ηρωνία και η κοροϊδία εμένα δεν μου αρέσει. Και όταν μιλάς για μισθούς ή μιλάς, ξέρω εγώ, π.χ. για τα έξοδα μιας επέμβασης? Επέμβασης. Εγώ φέτος έκανα πάλι επέμβαση στον ΠΑΟ και με το που άνοιξα τα μάτια μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, της κλινικής, ήταν ισολόγος και μου λέει ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Και μέσα στη δολούρα μου έβαλα το χέρι στην τσάντα μου και την πλήρωσα. Και αυτά τα λεφτά δεν τα έχω πάρει εγώ ακόμη. Από τις 13 Οκτωβρίου. Και την πρώτη χρονιά που ολοκληρώθηκε και πήραμε πρωτάθλημα και ξεκίνησε το Champions League, έκανα εγχείρηση μετά 6 μήνες που έπαιζα με μηνίσκο και την πλήρωσα από την τσέπη μου. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος δηλαδή? Καλά, γι' αυτό είσαι εδώ, για να τα μάθει. Ναι, τόσο καιρό και πριν σου είπα ότι δεν με απασχολούσαν αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελα να βγουν προς τα έξω και να δει ο κόσμος αρνητικά την ομάδα. Ξέρουμε ότι μας αγαπάει, ξέρουμε ότι καταλαβαίνει τις προσπάθειες που κάνουμε
για αυτό το τμήμα. Ξέρει ότι θα παίξουμε τραυματίες, ξέρει ότι θα παίξουμε με ενέσεις, ξέρει ότι θα παίξουμε με σπασμένα δάχτυλα, ξέρει ότι θα έχουμε 45 πυρετό και θα πάμε εκεί πέρα να παίξουμε. Ότι δεν αφήνουμε την ομάδα, ότι παρά τις δυσκολίες που επικρατούν στη χώρα μας, εμείς είμαστε εκεί πέρα. Χάνουμε λεφτά από άλλες δουλειές για να είμαστε εκεί πέρα. Γιατί, για να φτάσεις σε σημείο να παίρνεις πρωτάθλημα και να σου πούνε ένα μπράβο, ένα χειροκρότημα. Έτσι μάθαμε, αυτοί ήμασταν αθλητές. Αλλά δεν γίνεται να σε κοροϊδεύουν ενώ κάνεις τόσα πράγματα για αυτή την ομάδα που αγαπάς πραγματικά. Που δίνει τα πάντα. Δημήτρη, όπως είπες, η συζήτηση έγινε κάποια στιγμή, 21 Ιουλίου ή αργότερα. Δεν βρέθηκε άκρη. Η συζήτηση έγινε, δεν βρέθηκε λύση, γιατί ακούγεται ότι εγώ ζήτησα τα διπλάσια λεφτά. Εμένα αυτή τη στιγμή, αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει και μου πει θα πάρεις 1000 ευρώ, θα πάω να παίξω τζάμπα και τα 1000 ευρώ θα τα δώσω κάπου που να έχει ανάγκη. Ένα παιδάκι, ένα ΠΑΟΚτσάκι, ένας άνθρωπος που είναι στον ΠΑΟΚ, ας τα πάρει. Θέλω να δείξω ότι δεν παίζω για τα λεφτά. Το θέμα μου είναι η κοροϊδία. Όταν έρχονται και μου λένε δεν θα πάρεις ή και αν δεν τα πάρεις τα χρωστούμενα που έβαλα το χέρι μου στην τσέπη, τι θα γίνει? Okay, και εγώ θα του ζητήσω 100.000 ευρώ για να παίξω. Γιατί είναι κοροϊδία. Όπως με κοροϊδεύουν αυτοί, πρέπει να του κοροϊδέψω κι εγώ. Άρα υπάρχει μια προσωπική παρεξήγηση. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Δεν σου άρεσε ο τρόπος. Για να ξεκινήσεις μια νέα χρονιά, πρέπει να καλύψεις την προηγούμενη. Αν δεν την καλύψεις, πώς να ξεκινήσεις? Και τόσα χρόνια βάζαμε πλάτη. 5 μήνες απλήρωτοι, 5. Α, τελικά θα τα πάρετε τον Αύγουστο τους 3 μήνες που σας χρωστάμε. Και όταν έφτανε η μέρα να πάρουμε τους 3 μήνες που μας χρωστάνε, θα τα πάρετε και μείον 30%. Φέρτα, δεν πειράζει. Από πέρυσι ήταν όλοι οι αθλητές που είχαν οφειλόμενα? Δεν ξέρω αν ήταν όλοι. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή για μένα. Ναι. Έχει αθλητές που έχουν φύγει από την ομάδα και έχουν φύγει 3 μήνες απλήρωτοι. Αφού είπες ότι πήγαν καλά τα τελευταία 2 χρόνια. Και τα προηγούμενα. Παλιότερα λες. 7 χρόνια ήμουν στην ομάδα, ναι, και έχουν φύγει απλήρωτοι. Και έφτασε σε ένα σημείο η ομάδα, οι αθλητές που θέλουν να παίξουν στην ομάδα, να μην έρχονται για αυτό το πράγμα. Γιατί υπήρχε μια κοροϊδία. Δεν γίνεται δηλαδή η ομάδα να μπορεί να παίρνει double για κάθε χρόνο και να μην το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Το εκμεταλλευόμαστε, το λέω σαν παοκτσής αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν γίνεται. Και να στερείς από τον κόσμο αυτούς τους τίτλους και αυτή τη χαρά. Η τελευταία συζήτηση, μήπως κυλιθεί το πρόβλημα ή η παρεξήγηση, πότε έγινε? Η συζήτηση αυτή έγινε... Μιλάμε με τον κύριο Πετρίδη κύριος, έτσι. Η συζήτηση αυτή έγινε με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Ναι. Έγινε 21 Ιουλίου. Ο Εραστέχνης είναι κοντά, η διοίκηση του Εραστέχνη, το Προεδρείο, ο Πρόεδρος, όχι. Νομίζω είχατε παράπονο ότι και στους τελικούς τα λοιπά δεν σας έδωσε χαρακτήρα, δεν ήρθε ποτέ. Το λέτε αυτό. Δεν κακό. Σε φωτογραφίες τους βλέπουμε. Όχι μαζί σας. Όχι, σε φωτογραφίες έτσι στα site εδώ που γράφετε και κάνετε, τους βλέπουμε. Όλα καλά. Δεν απαιτούμε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν είναι ότι όχι, είπες ότι πες και για τον μπράβο, εντάξει. Πες ένα μπράβο, δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι. Αυτό λείπει στο... στον αθλητή, στο τμήμα μας, στο άθλημά μας. Αυτό που λέω, Δημήτρη, αν καταλαβαίνω καλά για να πιάσω το κεντρικό νόημα, είναι ότι σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα δεν γίνεται να μην ποντάρει στο συνέστημα. Δηλαδή, όντως, κανείς δεν έρθει από το χάντμπολ, αν εξαιρέσεις μία, δύο, τρεις περιπτώσεις, πόσες, Δημήτρη, τώρα στο ελληνικό χάντμπολ. Λίγες, ρε παιδιά. Λίγες, ρε παιδιά. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Και μπράβο στα παιδιά που μπόρεσαν και πήγαν στο εξωτερικό και τα πήγαν και πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ πέρα επικρατεί ένα πανδαιμόνιο. Δηλαδή, η ομάδα πέρσι πήρε πρωτάθλημα και κύπελο και έφερνε ο Σταύρος νερά. Η ομάδα πέρσι πήρε πρωτάθλημα και κύπελο και γυρνούσε με τον Καρβουνιάρη 12 η ώρα το βράδυ με 7 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, ξύπνησε η ομάδα στο ξενοδοχείο, πήγε στο γήπεδο 3-4 η ώρα, έπαιξε τον αγώνα. Ήταν στο σταθμό Λαρίσης μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, που υποτίθεται ήταν να πάει με Intercity, αλλά πάλι κάτι έγινε. Κάποιο λάθος συνεννόησης. Και γύρισε, και γύρισε 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Και είσαι αθλητής που αυτή η ομάδα πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Και πηγαίνεις με τον Καρβουνιάρη, μαζί με άλλο κόσμο που ένας αθλητής τελειώνει τον αγώνα στο δικό μας το άθλημα. Είναι μάχη κανονικά. Mm. Πρέπει να βάλεις πάγο, πρέπει να ξεκουραστείς, πρέπει να χαλαρώσεις. Που δεν λειτουργεί μετά τίποτα. Μια εβδομάδα δεν μπορείς να περπατήσεις. Μα κάθεσαι σε μια καρέκλα με τα φώτα αναμένα.
δεν είναι συνθήκες νομίζω αυτές. Εμείς μια ώρα μπάλα παίξαμε και μόνο τα δόντια δεν πιαστήκαμε. Εντάξει, ξέρουμε. Οι άλλες ομάδες είναι καλύτερα. Θα μου πεις δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει για τις άλλες ομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι και καλύτερα, μπορεί να είναι και χειρότερα. Εγώ όταν ήρθα από κάποιες άλλες ομάδες ήταν καλύτερα από αυτά που βρήκα στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα της καρδιάς μου, ήταν η ομάδα που είναι στην πόλη μου και έδωσα τα πάντα. Ασχέτως αν βρήκα κάποια πράγματα που είπα, γιατί ρε παιδιά είναι έτσι εδώ στην ομάδα, γιατί δεν είναι αυτό. Γιατί η ομάδα κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα χωρίς επιτελείο. Αν συμβεί κάτι, γιατί η ομάδα δεν έχει πλήρη ρουχισμό, δεν έχει παπούτσια. Γιατί η ομάδα δεν έχει φαρμακείο, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Γιατί δεν έχει ασφάλιση. Γιατί πρέπει να ψάχνεις και να περιμένεις. Δηλαδή, σαν αθλητής, χτύπα ξύλο, χτυπάει ένας ποδοσφαιριστής. Θα πάει να περιμένει ραντεβού στο γιατρό 15 άτομα πότε θα τελειώσει για να τον δει. Ή αν τελικά ο Σταύρος έχει κάποιο γνωστό ή έχει ένα γνωστό, να κάνουμε μία μαγνητική. Κάποιο θα βρούμε γνωστό να κάνει τη μαγνητική. Αυτά ρε. Δηλαδή, κάποια πράγματα, αυτό σας λέω. Ο αθλητής του hardball θέλει απλά να έχει λυμένα τα λειτουργικά της ομάδας. Να μην αναλώνεται αν έχει θερμαντική να βάλουμε, αν έχει ένα ντεπό να πάρουμε, αν έχει μπάλες να παίξουμε, αν έχει νερά στην προπόνηση. Αν έχει μια αποθήκη να αφήσουμε δύο μπλούζες. Τόσο καιρό ο φιλάθλος κόσμος παίρνει 5 λεωφορεία για να έρθει στη Μίκρα. Και όλοι οι σύνδεσμοι ζητάνε να πάμε δυτικά. Δηλαδή μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Γιατί δεν πάει η ομάδα στα δυτικά και να παίζει με 300, 400, 500 άτομα και να παίζει με 10. Γιατί να κατεβαίνουμε κάτω στην ΑΕΚ και να έχει 500 άτομα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει. Μπορεί. Mm. Αλλά ποιος σου βοηθάει όταν σου το ζητάνε και δεν το κάνεις. Σου λέει ρε φίλε εμείς το είπαμε. Πώς να τραβηχτούμε όμως εκεί πέρα. Και λογικό δεν είναι. Ναι. Όταν δεν το κάνεις τον αγώνα γιορτή. Γιορτή. Να έρθουν 10-15 άνθρωποι και να πεις ότι ξέρεις κάτι στο ημίχρονο θα κληρώσουμε και μια φανέλα. Θα κάνουμε και αυτό το event. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Να είναι γιορτή γι' αυτό να. Πώς να λειτουργήσει όλο το. Νομίζω Χασεκίδη στο γυναικείο handball μια μέρα σε ένα τελικό. Ποιο ήταν. Εντάξει, αυτό και... προσπάθησε. Εντάξει, okay, ό,τι μπορεί ο καθένας μπορεί να το κάνει. Καλό θα είναι. Αλλά κάποια πράγματα που ομάδες τα κάναν πριν 10 χρόνια, εμείς δεν τα κάναμε ούτε τώρα. Θέλεις κάποια ζητήματα που είναι κατανοητά, έχουν να κάνουν με συμπεριφορά, έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Ανοιχτό παράθυρο αφήνεις, γιατί νωρίτερα σημείωσε ότι είπες ότι μάλλον τελείωσε η καριέρα μου στο ΠΑΟΚ. Όταν αγαπάς κάτι. Δεν φαίνεται ότι είναι δύσκολο να. Όταν αγαπάς κάτι, πραγματικά. Πάντα ελπίζεις γι' αυτό. Έγινες κατανοητός. Έγινες κατανοητός. Δηλαδή παρά το, αυτό είναι μαζοχισμός τώρα. Δηλαδή τόση ώρα λες. Ωραία. Και υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξεις. Δεν είναι μαζοχισμός αυτό. Κοίταξε να δεις. Αγαπάω αυτή τη στιγμή το άθλημα που κάνω. Ωραία. Τώρα αν θα είναι στον ΠΑΟΚ ή θα είναι κάπου αλλού, αυτό δεν το ξέρω. Mm. Νομίζω ότι δεν είμαι έτοιμος για να σταματήσω την ενεργό δράση. Από εκεί και πέρα, όταν μια ομάδα, εγώ της δίνω τα πάντα και αυτή μου δίνει στεναχώρια και κοροϊδία, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση. Αν μπορείτε να μου βρείτε εσείς μια λύση, εγώ να το εκτιμήσω αυτό, και να το κάνω. Αυτό που παθαίνεις εσύ, το έχουμε πάθει και με 500 φορές εμείς, μη στεναχωριές. Ναι. Το ίδιο πράγμα βιώνουμε, απλά από άλλα πόστα. Πώς το λένε αυτό, Δημήτρη, εκείνο το γνωμικό το... στο χωριό σου ποτέ, πώς το λένε, εκείνο ωραίο που λένε. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Αυτό ναι, αυτό. Ουδής προφήτης στον τόπο του, φίλε. Αυτό το βάζεις καλά στο μυαλό σου, επίσης αυτό που θα κάνουμε τόσα χρόνια. Στο τέλος τον πίνε λίγη τρόπε. Δημήτρη, σου δείχνω ένα βίντεο. Πώς τους βλέπεις? Είναι από το ΠΑΟΚ 4, το βίντεο από το τελευταίο παιχνίδι με το Διομίδη. Τους βλέπεις. Τα πρόσωπά τους, οι συμπαίκτες σου δίνουν τη μάχη χωρίς τον Αλβανό που τραυματίστηκε, χωρίς τον Κυπρέο και έδωσαν και πάλι το Διομίδη. Συγχαρητήρια. Το έβλεπα το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ ανανεωμένος και πραγματικά πάτησε το Διομίδη μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό το κλίμα δεν σου λείπει? Αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι στιγμές που θα σε κάνουν να σκεφτείς μια δεύτερη ή τρίτη φορά να πεις ότι εντάξει,
Μπορεί και εγώ να. 103η θες να πει. 103η φορά. Ναι. Φυσικά και μου λείπει. Σας είπα ότι 20 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι κάποια κουράστηκες. Πράγματα. Ψυχολογικά. Ναι, είναι κάποια πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα δηλαδή και παντελονάτα. Γιατί τόσα χρόνια εγώ έχω αποδείξει ότι είμαι παντελονάτος. Πάντα ήμουνα και στα καλά και στα κακά της ομάδας. Πάντα μετά από ήττες που όλοι βάζουν το κεφάλι μέσα στα σκέλια και τρέχουν, βγήκα και έκανα δηλώσεις. Και νομίζω από τις δηλώσεις που έχω κάνει για τις κατακτήσεις είτε κυπέλου είτε πρωταθλήματος, δεν έχω πέσει ούτε σε μία έξω. Πέρσι, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όταν τελείωσαν οι μεταγραφές, σας είπα ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει double. Πήρε. Ναι. Όταν η ομάδα δεν πήρε τίποτα, σας είπα ότι φέτος δεν πάει η ομάδα τίποτα, έκανε ανανέωση. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, ασχέτως αν ο στόχος της ομάδας είναι να παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο, πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί, έτσι. Ναι, δεν μπορείς να βγαίνεις να λες στον κόσμο ότι παίρνουν πρωτάθλημα και κύπελο με ψέματα, χωρίς ομάδα, και μετά να αρχίσουν οι ήττες και να υπάρχει μουρμούρα. Γιατί όταν θα ενημερώσεις τον κόσμο ότι εγώ σαν ομάδα κάνω ανανέωση, δεν θα έχει και απαιτήσεις, έτσι δεν είναι. Φέτος, από όσο γνωρίζεις, η κατάσταση οργανωτικά είναι η ίδια ή έχουν γίνει λίγες προσπάθειες να διορθούν τα πράγματα? Αν το γνωρίζεις, από όσο μιλάς. Όταν αλλάζει κάτι, πάντα ακούγεται νομίζω. Πάνω κάτω νομίζω τα πράγματα είναι τα ίδια. Το κακό στη φετινή χρονιά είναι ότι η ατυχία χτύπησε την πόρτα δύο φορές. Και είναι η μεταγραφή ο Άκης ο Κυπρέος που μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα και το είχε δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Το παλικάρι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και περαστικά του και γρήγορα να ξαναεπανέλθει στα γήπεδα. Από μια αλληγορία που δυσκοπίστηκε το γήπεδο. Α, μπράβο. Και με τον Αλέξη που είχε και αυτός τον τραυματισμό του, αλλά Αλέξης είναι αυτός. Είναι πάστα σαν και εμάς και θα μπορέσει γρήγορα, όπως είδατε, ήδη συμμετείχε να μπει 100% έτοιμος και δυνατός να βοηθήσει την ομάδα. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Έγιναν γνωστά όλα όσα ήθελες να πεις, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Δεν είναι οικονομικό λοιπόν το θέμα. Αυτό είναι το... Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι το θέμα κοροϊδίας. Σας το ξαναείπα. Σαν αθλητής, έστω πρέπει να σε σέβονται. Δεν είναι ότι θα σε πληρώσουν και θα πεις ότι είναι εντάξει. Είναι το θέμα ότι πρέπει να σε σέβονται για αυτά που έχεις δώσει για μια ομάδα, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι έχω δώσει και έχω προσφέρει σε την ομάδα και όσο θα μπορώ και θα μου δίνει τη δυνατότητα θα τη βοηθάω, είτε με το ασχολούμαι με κάποια πράγματα που θα μπορέσω να λύσω εκτός ομάδας, γιατί πλέον δεν είμαι στην ομάδα, και να μπορέσω να βοηθήσω συμπαίκτες μου να λύσω κάποια προβλήματα και να είμαι κοντά στην ομάδα να τη βοηθήσω όσο μπορώ. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Τζακίρη, ο οποίος δεν είναι πρώην αθλητής του handball, μας το ξεκαθάρισε. Δεν έχει ανακοινώσει ότι σταματάει την καριέρα του. Ίσα-ίσα λέει ότι 2-3 χρόνια σίγουρα τα έχει και πιστεύει ότι είναι σε πολύ καλή ηλικία. Απλώς μας ξεκαθάρισε τι συνέβη από το καλοκαίρι και μετά και δεν συνεχίζει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρω και τους κανονισμούς. Τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δικαίωμα συμφωνίας υπάρχει? Δεκέμβρη. Γιατί είπες ότι έμεινες ελεύθερος. Εγώ κανονικά, εάν ήθελα, επειδή μένω ελεύθερος, ναι, έμενα ελεύθερος το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ, μπορούσα να πάρω το δελτίο μου και να το δώσω όπου θέλω. Ναι. Εγώ αντιθέτως περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή τον ΠΑΟΚ και το άφησα το δελτίο μου εκεί. Δηλαδή, στη λίστα της ομάδας υπάρχω. Αύριο ναι, μπορώ ναι, να ναι, παίξω ωραία, δηλαδή. Ωραία, ωραία. Πολύ, πολύ θετικό αυτό. Πάμε στον Ηλία τον Τάταρο, ο οποίος ασχολείται με τα τμήματα του ΑΣ και προσπάθησε να φέρει στον ΠΑΟΚ το γιο του Γιώργου Σαρή που μας έχει ταράξει τη μήνυση. Καλησπέρα, Ηλία. Τι άλλο θα πεις για μένα πια? Τι να πω για σένα, αυτό είναι το αποκορύφωμα, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε. Ο Ηλίας Τάταρος, ο οποίος βεβαίως ξέρει πολύ καλά τι έχει συμβεί με τον Δημήτρη Τζακίρη, τα έχει ζήσει. Απλά πέταξα του Σαρή ενδιάμεσα. Για να, δηλαδή, κλίμα, για να ξεκινήσουμε σωστά. Ναι. Η Ηλία μας περιγράψε ο Δημήτρης όλα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι και μετά. Ότι βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, γιατί αυτό είναι εντάξει το πιο σοβαρό από όλα. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα ποτέ. Εκείνος είχε κάποια μηνύματα από φίλους. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά, Ηλία.
Ένας λέει, ναι. Άλλος ξαναλέει, άλλος ξαναλέει μετά. Ο οποίος μας είπε ότι οικονομικά δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Είναι θέμα παρεξήγησης, θέμα προσωπικό, θέμα συμπεριφοράς. Αυτό νιώθει. Και ότι βεβαίως δεν έφυγε να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, μια και έχει το δικαίωμα και το δελτίο παραμένει στον ΠΑΟΚ. Εσύ βλέπεις από όλα όσα γνωρίζεις, μάλλον ένα δικό σου συμπέρασμα ρεπορταζιακό, γιατί ο Δημήτρης δεν συνέχισε, και αν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο, αφού το δελτίο του είναι στον ΠΑΟΚ, να ενισχύσει την ομάδα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να σας κάνω ρεπορταζιακό συμπέρασμα, για τον απλό λόγο ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον Δημήτρη για αυτό το θέμα και με το ρόλο της γέφυρας. Αυτό που έχω πει και στον ίδιο τον Δημήτρη και το έχω γράψει κιόλας, είναι ότι η καριέρα του Δημήτρη πρέπει να τελειώσει στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φανέλα την έχει ματώσει, αυτή τη φανέλα την έχει φορέσει, την έχει τιμήσει, έχει πάρει τίτλους, έχει δοξαστεί. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Τσακίρη θα βάλει άλλη φανέλα. Ξεκάθαρα. Αφού δεν νιώθει καλά. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι θέμα συναισθήματος. Θέλετε να πάμε τώρα σε λεπτομέρειες? Λεπτομέρειες, ουσία θέλουμε. Λεπτομέρειες είναι για άλλες ομάδες. Τι γίνεται ουσία, τώρα? Λοιπόν, για μένα είναι καθαρά θέμα εγωισμού. Θέμα εγωισμού. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Δημήτρη. Κάθε αθλητής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου θέλει να απολαμβάνει πράγματα τα οποία τα δικαιούται όταν βλέπει έναν ποδοσφαιριστή ή έναν μπασκετμπολίστα να έχει κάποιες παροχές που ο ίδιος δεν τις έχει. Δικαιολογημένα βγάζει πικρία. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, ποια είναι σήμερα η κατάσταση λοιπόν στον ελληνικό αθλητισμό και στο ελληνικό χάντμπολ? Να πούμε και για τον ελληνικό αθλητισμό και για τον ελληνικό χάντμπολ. Και στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ φέτος λοιπόν είναι 400 χιλιάρικα μέσα. 400 χιλιάρικα μέσα. Από ποιο τμήμα? Προσπαθεί. Τι από ποιο τμήμα? Από όλα τα τμήματα. Ναι. Από μείωση εσόδων. Μείωση εσόδων που είχε να κάνει με την ΠΑΕ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για να λειτουργήσει. Κάτσε, όπως κάτσε, πρέπει, κάτσε, κάτσε. Λία. Θα δώσει η ΠΑΕ λιγότερα από αυτά που είχε συμφωνήσει? Όχι. Κάποια άλλα έσοδα τα οποία υπήρχαν μέσα στην. Τα κυλικεία λες δηλαδή. Υπήρχαν τα κυλικεία, το σούπερ μάρκετ και αυτά. Ναι. Λέω δεν είναι λοιπόν. Διευκρίνησε για να ξέρουμε και τι γίνεται. Ναι. Το έχει πει, αντίθεση, λοιπόν, έχει γράψει. Ναι. Όλα είναι βάσει συμφωνία, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται παράτυπα. Αυτό ακριβώς, ναι, λέγε. Ναι. Όλα είναι βάσει συμφωνία. Η κατάσταση όμως είναι ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ φέτος, και αυτό το πράγμα το λέμε από το Μάιο, ότι η φετινή χρονιά θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί και ο ΠΑΟΚ να οργανωθεί σε πέντε πράγματα και μέσω χορηγιών να καλύψει κάποιες ανάγκες του και μέσω ανταποδοτικών χορηγιών και ειδικά στο τμήμα του χάντμπολ. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης για την οργάνωση, φέτος τα πράγματα στο τμήμα του χάντμπολ είναι πρώτα απ' όλα τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Για πρώτη φορά η ομάδα έχει χορηγό ηματισμού, την Κέμπα. Ναι, για πρώτη φορά η οποία δίνει παπούτσια, ομάδα... κάτσε ένα-ένα. Παπούτσια δίνει. Παπούτσια δίνει με 50% έκπτωση, άμα θέλετε να πάμε σε τέτοια λεπτομέρεια. Όχι, γιατί τέθηκε το θέμα, γι' αυτό το λέω. Ρε. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά υπάρχει χορηγός για το ιατροφαρμακευτικό υλικό. Ναι. Η ομάδα είναι καλυμμένη σε όλες αυτές τις ανάγκες. Για πρώτη φορά υπάρχει χορηγός για τα νερά, ναι, για να καλύψει όλη τη χρονιά. Και υπάρχει και μια διαφορετική πολιτική σε επίπεδο προβολής, επικοινωνίας κτλ. Τέιπ, κόλλες, αυτά, γίνεται... κάτσε λίγο. Τέιπ, κόλλες, όλα τα έχουμε. Όλα. Ωραία. Τα έχουμε. Από την ομάδα φέτος λοιπόν δεν λείπει τίποτα. Και για πρώτη φορά. Άρα τις προηγούμενες χρονιές δεν τα είχαμε αυτά για να είναι η πρώτη φορά τώρα. Γιατί αλλού είμαστε, άρα Δημήτρη. Όχι, αυτό λέω. Για να λέμε ότι είναι. Ηλία, για να λέμε ότι είναι τώρα πρώτη φορά. Πρώτη φορά αυτό, πρώτη φορά αυτό, πρώτη φορά εκείνο. Πρώτη φορά αυτά γίνονται σε επίπεδο χορηγιών και, και από Οκτώβρη μήνα. Είναι δηλαδή η ομάδα καλυμμένη για όλη τη χρονιά. Αυτό για να γίνει σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν. Ναι. Έτσι, δεν ήρθαν. Καλά κάνεις, καλά έτρεξαν. Καλά κάνεις και το λες. Πες λίγο ποιοι λοιπόν άνθρωποι έτρεξαν, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να πει. Θέμα διοίκησης, ρε Δημήτρη, αυτό τώρα, τι μου λες. Θέμα διοίκησης. Εντάξει, αν είναι θέμα διοίκησης, οκ, okay, γιατί δεν νομίζω να... Τρέξανε άτομα, ένα άτομο πρέπει να έτρεξε. Λοιπόν, αυτό όμως γίνεται από πλευρά της διοίκησης. Για αυτό το άτομο, οι αθλητές το εισπράττουν. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος υπάρχει μια διαδικασία πρημοδότησης των αθλητών. Γι' αυτό βλέπετε έχει καθιερωθεί, δεν ξέρω να ακούμε. Ναι, ακούγεσαι, ναι, ακούγεσαι. Λοιπόν, έχει καθιερωθεί αυτό το man of the match, σαν εντός έδρας παιχνίδια. Όσο ο αθλητής να έχει και κάποια επιπλέον παροχή, υπάρχει η εταιρεία, η MLS, η οποία δίνει tablet, δίνει κινητά.
και τέτοια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε στα δύο πολύ άσχημα περιστατικά που είχε και με τον Άκη τον Κυπρέο και με τον Αλέξη Αλβανό, με τα χειρουργία τους. Γενικά τα πράγματα φέτος είναι οργανωμένα στην ομάδα. Ηλία, αντιλαμβάνεσαι, γιατί και οι φιλοκρατές που μας ακούνε τώρα, ωραία, η κουβέντα αυτή γίνεται, η κουβέντα αυτή γίνεται και από την πλευρά μας και από τον Δημήτρη τον Τσακίρη, με βάση, ωραία, την αγάπη που έχουμε για το σύλλογο, ωραία. Εννοείται. Και κάποια πράγματα το αναγνωρίζεις και εσύ, ότι και εμάς δεν μας άρεσαν και συζητήσεις κάναμε πολλές προς αυτήν την κατεύθυνση κτλ. Αυτό που δεν συγχωρείται στην προκειμένη περίπτωση γενικότερα είναι να μην έχουμε ένα ξεκάθαρα οικογενειακό κλίμα. Γιατί μιλάμε τώρα για μια διαδικασία η οποία, ρε φίλε, είναι ένα αριστεχνικό σωματείο το οποίο βασίζεται καθαρά πάνω στο συναίσθημα. Γιατί αυτό να μην είναι καλυμμένο? Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν είναι έτσι? Είναι άλλο πράγμα να είσαι σε μια ομάδα γειτονιάς, όπου εκεί υπάρχει το οικογενειακό κλίμα, και είναι άλλο πράγμα να είσαι σε ένα οργανισμό όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει ο πρωταθλητισμός, όπου υπάρχει και το οικονομικό στοιχείο στη μέση. Λοιπόν, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το οικογενειακό κλίμα, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω πώς. Υπάρχει μια σχέση αγάπης, δε αγόρι μου. Δεν θα οικονομήσει κανείς από αυτό το πράγμα. Δεν θα οικονομήσει ο Γρηγόρης ο Πετρίδης, δεν θα οικονομήσω εγώ, δεν θα οικονομήσω ο Τσακής, δεν θα οικονομήσει κανείς. Ωραία. Όταν αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεται αντιληπτό, πιο εύκολα ξεπερνιούνται τα προβλήματα. Εδώ τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην συγκεκριμένη την περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ 21 Ιουλίου, όπως σωστά λέει ο Δημήτρης, πήγε και του έκανε μια πρόταση. Αυτή η πρόταση σε σχέση με τις περσινές αποδοχές σου ήταν καλύτερη. Γιατί ο Δημήτρης άξιζε. Γιατί ο Δημήτρης έχει βάλει πλάτη, όπως λέμε, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σε όλες τις μεγάλες στιγμές, του Τσακίρης πρέπει να τελειώσει η καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, η πρόταση ήταν με αυξημένες αποδοχές. Να το προχωρήσουμε. Δεν συμφωνώ. Εγώ μπορώ να μιλήσω και με νούμερα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Αλλά δεν νομίζω να ήταν αυξημένες οι απολαβές που θα μου δίνανε. Σε σχέση με πέρσι. Φυσικά. Άμα συμφωνείς 100 δραχμές και σου δίνουν 50 και έρχεται η επόμενη χρονιά και σου δίνουν 100, τι σου δίνουν δηλαδή, αύξηση? Βρε Δημήτρη, με τα χρήματα τα οποία πήρες πέρσι. Από τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να πάρω αυτά τα χρήματα ή έπρεπε να πάρω περισσότερα? Έπρεπε να πάρεις περισσότερα. Α, μπράβο, εδώ να σταθούμε. Άρα ο ΠΑΟΚ απέναντί μου δεν ήταν εντάξει. Τι συμφωνία, είχα συμφωνία άλλα χρήματα και πήρα άλλα. Πιο λίγα. Ναι, όπως και σε άλλους αθλητές. Δεν με ενδιαφέρει για άλλους αθλητές. Δεν με ενδιαφέρει για άλλους αθλητές. Ο καθένας όπως τρώνε κοιμάται. Αν εμένα μέσα στη χρονιά έρχονται και μου λένε θα πάρεις τα λεφτά σου και δεν τα παίρνω ποτέ, είναι κοροϊδία. Εκεί ήθελα να σταθώ και με τα παιδιά εδώ πέρα. Ότι δεν με νοιάζει τα 100 ή τα 200 ευρώ. Με ενδιαφέρει η κοροϊδία. Και δεν μπορώ να την ανοιχτώ. Επομένως δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Και επομένως δεν υπάρχει και τι εμπιστοσύνης σχέση υπάρχει από τη μια πλευρά. Γιατί όταν οι αθλητές βρίσκονται κάθε μέρα εκεί στην προπόνηση, από την άλλη πλευρά τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Αλλά όταν γίνονται αυτά τα πράγματα και υπάρχει μια κοροϊδία και τη μια λέμε έτσι και την άλλη αλλιώς και όχι εκείνο ή το άλλο, δεν μπορούμε εμείς να εμπιστευτούμε κάποιον. Άρα επομένως δεν υπάρχει και πεδίο συνεννόησης. Πώς να συνεννοηθείς όταν ο ένας σε κοροϊδεύει και εσύ τον εμπιστεύεσαι? Δηλαδή δεν γίνεται. Επομένως τι λες ότι περίμενες τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δεν τους εμπιστεύεσαι, αφού δεν κράτησαν πέρσι το λόγο τους? Τι περίμενα τον ΠΑΟΚ, τι εννοείς? Γιατί λες τότε ότι περίμενες τον ΠΑΟΚ? Γιατί θέλω να παίξω τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτό αγαπάω, αυτό κάνω. Καταλαβες. Αυτό βγαίνει και στον κόσμο σήμερα. Ότι εγώ περιμένω τον ΠΑΟΚ να με πάρει τηλέφωνο και τον παίρνω εγώ τηλέφωνο, ας πούμε, για να μείνω στην ομάδα. Δηλαδή δεν εκτιμάει αυτά που κάνω σαν αθλητής ή σαν τμήμα και πρέπει να τον πάρουμε και εμείς τηλέφωνο για να μείνουμε και να συνεχίσουμε και να τον κάνουμε να είναι εκεί ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν με τη λογική του ο ΠΑΟΚ ήρθε και σου έκανε μια πρόταση η οποία με τη λογική του ΠΑΟΚ ήταν αυξημένη. Α, με τη λογική του ΠΑΟΚ. Με τη λογική του Δημήτρη Τσακίρη ήταν η πρόταση κοροϊδίας. Ήταν πρόταση που δεν σεβάστηκε τον αθλητή που τόσα χρόνια έχει δώσει τα πάντα για αυτήν την ομάδα. Και καλύτερα να μην ερχόταν ποτέ αυτή η πρόταση. Δημήτρη, που δεν έγινε σε εισαγωγικά μία πρόταση. Γιατί για να γίνει μία πρόταση πρέπει η προηγούμενη χρονιά, νομίζω, να κλείσει. Έτσι δεν είναι? Αν δεν κλείσει η προηγούμενη χρονιά, τι πρόταση θα μου κάνετε? Δηλαδή για να καταλάβω. Οι συναθλητές σου δεν έδιναν τα πάντα για την ομάδα? Φυσικά. Εκείνη τι είναι, πρόβατα? Δεν ξέρω. Εντάξει, οι υπόλοιποι πήραν τις αποφάσεις τους, ο Δημήτρης πήρε δική του απόφαση. Εντάξει, και έγινε αυτό που έγινε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συγκριθώ
με έναν αθλητή που είναι 18 χρονών και θέλει να πει ότι παίζει στον ΠΑΟΚ και να έρθει εκεί πέρα και ό,τι και να γίνει να πει ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε σχέση με τα χρήματα που πήρε πέρυσι ο Δημήτρης, ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσφορά η οποία ήταν 25% αυξημένη. Ο Δημήτρης δεν το βλέπει έτσι. Ναι, γιατί δεν πήρα τα χρήματα που είχαμε πει. Αν έπαιρνα τα χρήματα που είχαμε πει, δεν θα ήταν 25% αύξηση, θα ήταν τα ίδια λεφτά. Θα ήταν 10% αύξηση. Εντάξει, επειδή μιλάμε για κάτι νούμερα τώρα. Λοιπόν, τώρα γελία λούμερα. Θα σα πω λίγο κάτι. Εγώ άλλο θα σου πω, Ηλία. Ήμουνα 7 χρόνια στην ομάδα. Πήγα με 100 δραχμές. Την επόμενη χρονιά μου είπαν θα πάρει 90. Είπα κάτι. Όχι. Πήρα 90. Ναι. Πήρα. Την επόμενη χρονιά ενώ η ομάδα έπαιρνε πρωτάθλημα και κύπελο. Πήρα 80. Εγώ σου πήρα 70. Είπα τίποτα. Όχι. Και 60 και 50 και κάθε χρονιά καλοκαίρι έπαιρνα τηλέφωνο για να δω άμα θα είμαι στην ομάδα. Είναι έτσι τα πράγματα. Μα αυτό είναι ελληνικό. Ωραία. Όχι. Αυτό είναι το τμήμα του handball του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ελληνικός αθλητισμός. Όταν οι ομάδες άλλες κλείνουν το ρόστερ από τον Ιούνιο και αυτή η ομάδα προσπαθεί μέχρι τον Αύγουστο να βρει παίχτες και έχει γίνει επανελειμμένος, δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ το Άργος να παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη. Δεν συμφωνώ. Ναι, το Άργος είναι και 90 χιλιάρικα μέσα τα οποία προσπαθεί να τα πληρώσει. Δεν με νοιάζει τι είναι. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Οργανώθηκε σωστά. Φυσικά, κάθε πόρτα μα χτυπήσει για τον ΠΑΟΚ θα σου δώσουν λεφτά. Έτσι και έτσι. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, άντε δεν είναι. Όχι κάθε πόρτα, εντάξει. Θέλει μάχη. Θέλει μάχη, αλλά είσαι ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από όταν έπαιξε Champions League μπήκε μέσα 233 χιλιάρικα. Γιατί αυτό είναι το hardball στην Ελλάδα. Καλός ή κακός. Γιατί έπαιζε μπροστά σε 400 άτομα. Γιατί το οργάνωσε να έχει 5.000 κόσμο. Μα δεν μπορεί να το οργανώσει μόνο το ΠΑΟΚ όταν το άθλημα είναι αλλού. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ξεχωριστό με τον ΠΑΟΚ όταν το άθλημα δεν ακουμπάει τη μεγάλη μερίδα του κόσμου. Νομίζω ότι όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει μία δυσκολία όσον αφορά στο άθλημα, ότι υπάρχει και μία δυσκολία γενικότερα οργάνωσης στην ομάδα και που φάνηκε τα προηγούμενα χρόνια. Που λέει ο Ηλίας όμως ότι φέτος γίνονται προσπάθειες. Αυτό, ότι γίνονται προσπάθειες, όντως επειδή την είχα κάνει με τον Ηλία αυτή την κουβέντα, όντως γίνεται μια προσπάθεια για τα λειτουργικά τουλάχιστον να. Μακάρι να γίνει, γιατί είναι κρίμα έτσι. Και μπράβο σε αυτούς που την κάνουν. Γεγονός. Ωραία. Όλοι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά αυτό που νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι έναν σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον και στην όποια προσπάθεια καταβάλει να καταλαβαίνει δηλαδή ο σύλλογος στον αθλητή, ο αθλητής στον σύλλογο, μια καλύτερη επικοινωνία, μια καλύτερη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το κλειδί εκεί είναι, να ξέρετε. Σαύρο, για μένα αυτό είναι δεδομένο. Και αυτή την κουβέντα είχα και με διάφορους άλλους αθλητές. Όταν ο σύλλογος έρχεται και σου λέει ότι εγώ σε θέλω, σε θέλει. Άρα σε σέβεται. Αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αν δεν σε... Είτε σε θέλει είτε δεν σε θέλει. Ωραία. Όταν είσαι αθλητής του και έχεις φορέσει τη φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος, δεν περιμένεις, Ηλία, 21 Ιουλίου να του πεις ότι είτε σε θέλω είτε δεν σε θέλω. Πόσο μάλλον όταν έχει και μια πορεία αλφα, τέλος πάντων, ο αθλητής. Και δεν το λέω τώρα επειδή είναι εδώ ο Δημήτρης. Μπορεί, ξέρω εγώ, να διαφωνώ και σε κάποια πράγματα που λέει ο ίδιος. Ωραία. Να σας πω το εξής, μισό λεπτάκι. Ναι. Φέτος, δύο ομάδες από την Α1 του Χάντμπολ βάρεσαν λουκέτο. Κλείσανε. Δεν διαφωνώ, ξέρω εγώ γιατί γίνονται όλα αυτά. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Λέμε για τις 21 Ιουλίου. Ναι. Σε τι καθεστώς υπήρχε τότε. Χάος. Capital control. Χάος. Να μην ξέρουμε αν υπάρχει επόμενη μέρα. Τι πρόταση μπορείς να κάνεις. Τι πρόταση μπορείς να κάνεις και να είσαι αξιόπιστος. Εσύ μπορείς να είσαι αξιόπιστος. Μαζί σου, έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ σου λέω, θα το πω λαϊκά. Δεν με ενδιαφέρει να μου δώσεις, δεν κολομπάρεψέ με. Πάρε με ένα τηλέφωνο στις 10 Ιουνίου. Μαζί σου. Αυτή είναι η ουσία. Κατάλαβες. Ρε φίλε, την πονάω την ομάδα. Αισθάνομαι σημαντικός για αυτήν. Εντάξει, θα σπάσω το κεφάλι μου γιατί γι' αυτό είναι και τρελός να μου το κάνει. Ωραία, για αυτήν. Εντάξει, ψήσε με, ρε φίλε, είμαι γκόμενα. Είμαι γκόμενα του συλλόγου. Ψήσε με. Ψήσε με. Να σου πω το εξής, Σαύρο. Και αυτό το πράγμα να το δεχτώ. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, ναι.
Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Μιλάμε για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Πρόσφυγες ήμασταν. Λοιπόν, δεν είχαμε μία όταν ήρθαμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι ένα τέτοιο μέγεθος, έτσι, ο οποίος δεν είναι σε αυτή τη λογική που λέμε. Στο κολομπάρεμα. Να πούμε κάτι άλλο. Τα δύο τελευταία χρόνια που λέει και ο Δημήτρης, είναι ο ΠΑΟΚ συνεπής στους πρώτους αθλητές. Πληρώνει. Το είπε. Πληρώνει. Ναι. Θέλει κολομπάρεμα. Σε αυτήν την εποχή όταν είσαι απόλυτα συνεπής. Ρε φίλε, δεν θα κάνουμε σημαία ταυτονόητα. Πρόσεξέ με. Ο ΠΑΟΚ... Σαύρο, τι έχει μείνει αυτονόητο στη σημερινή κοινωνία. Το ότι πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Τι έχει μείνει αυτονόητο. Αυτονόητο είναι αυτό. Ναι, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Ναι, άλλες ομάδες που είχαν σημαία αυτό το πράγμα, ωραία, σήμερα δεν υπάρχουν που λέει ο λόγος. Εγώ σου λέω ότι δεν μπορώ να κάνω όταν είμαι ΠΑΟΚ, είναι προσβλητικό για τον ΠΑΟΚ, σημαία τα αυτονόητα. Ξέρεις εγώ τι θέλω, να υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Δεν είναι τα λεφτά, ρε. Ηλία, δεν είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει αυτή η προσωπική επαφή που λέει εδώ ο αθλητής. Εντάξει, αυτό είναι το παράπονο, το λέει. Νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ, σίγουρα το καταλαβαίνεις. Μα εγώ το καταλαβαίνω, δηλαδή. Δεν είναι κοροϊδίστικο το θέμα. Υπάρχουν τα λεφτά, έτσι. Συγγνώμη, υπάρχουν τα λεφτά. Η ομάδα βγήκε όλοι μαζί έξω να γλεντήσει τους τίτλους. Το είπε πρώτος ο Ηλίας. Το είπε πρώτος ο Ηλίας. Εφόσον υπάρχουν τα λεφτά. Να κάνει τι? Να γλεντήσει. Να τους πει ένα μπράβο η διοίκηση. Βγήκε η ομάδα. Όχι. Εντάξει, αυτό το είπε ο Ηλίας πρώτος. Βγήκε το βολέι. Για τον Κατσαρί που λέγανε. Χάντμπολ παίζω. Χάντμπολ. Δεν με νοιάζει για το βόλεϊ. Το βόλεϊ μπορεί να παίρνουν και 30.000 το μήνα. Και να μην τους νοιάζει αυτό και να το κάνουν για τα λεφτά. Εμείς το κάνουμε για την ομάδα. Το λεπτάκι. Τον Κατσαρί τον είδες εσύ σε καμιά φωτογραφία είτε με το κύπελο του βόλεϊ είτε με το κύπελο του χάντμπολ. Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε και μπράβο. Έχουμε μια παλιά φωτογραφία από το πρώτο πρωτάθλημα. Το βλέπουμε. Παίζει αυτή η φωτογραφία. Που ήρθε και στο κύπελο. Ναι, κακός. Δεν μπορώ να τον φέρω όμως εγώ στο γήπεδο, συγγνώμη. Λοιπόν, Ηλία, η παρέμβαση ήταν πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, για να μας βοηθήσει να ξέρουμε και τι γίνεται τώρα στο ΠΑΟΚ. Έχουμε ξεφύγει λίγο από την ώρα μας. Κανόνισε να γυρίσει να παίξει και δελτίο στον ΠΑΟΚ. Μπορώ να πω εγώ. Ναι. Ότι ο Τσακίρης, όπως σας είπα, εμένα η θέση μου εξακολουθεί να είναι ότι είναι σημαία για τον ΠΑΟΚ με όσα έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Για τον ΠΑΟΚ, για όλους τους αθλητές πρέπει να ισχύουν τα ίδια πράγματα, είτε είναι 18χρονος αθλητής, είτε είναι 35χρονος. Δεν μπορεί ο ένας αθλητής μία φορά την εβδομάδα στην προπόνηση και ο άλλος να έρχεται πέντε. Εφόσον κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να τηρούνται ισορροπίες. Και αυτό που είχα πει και στο Δημήτρη Τζακίρη τότε, είναι ότι είσαι τέτοιο μέγεθος για τον ΠΑΟΚ, που πραγματικά είναι στο χέρι σου το αν θα παίξεις. Πόσο πιο ξεκάθαρο να το κάνω. Okay. Ηλίας, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Φιλιά. Το σαρί δώσε φιλιά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Και εγώ σε ευχαριστώ, παιδιά. Μακάρι να βοηθήσαμε λίγο να κινηθεί το θέμα ή να δοθεί κάποια λύση. Όχι μόνο για σένα, αλλά γενικότερα να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η κατάσταση στην ομάδα. Που όπως μας λέει και ο Ηλίας, ότι γίνονται κάποια βήματα. Γίνονται. Μακάρι να γίνουν. Κάθε χρονιά λένε ότι θα γίνουν. Τώρα μακάρι να γίνουν και στην πράξη. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος τι στην Νεάπολη. Πού σε ευχαριστούμε. Στην Νεάπολη πού σε βρίσκουμε. Που δεν ήρθαμε ακόμα για φάει. Περιοχή Μαύρος Γάτος, Φλογητών 11. Πιάτσα Μεζέ, Μεζεδοπολείο, όποτε θέλετε. Στην Κιτρινόμαυρη Νεάπολη. Είμαι στα σύνορα με συγχαίρεση. Γελάνε όλες οι μέλισσες του πλανήτη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Να είστε καλά.